ο Βασίλης Παύλος, σκηνοθέτης μας, και η Δακανάλη Πόπε από το θέατρο Κάτω. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Ασχολείστε με το θέατρο, λοιπόν. Ναι. Και τώρα πόσο καιρό? Εγώ, κατ' επάγγελμα, είμαι εκπαιδευτικός. Έχω τελειώσει το τμήμα των θεατρικών σπουδών στην Αθήνα. Τέλεια. Και ασχολούμαι στον υπόλοιπο ελεύθερο χρόνο με το θέατρο γενικότερα. Και ως σκηνοθέτης. Και ως σκηνοθέτης. Ως σκηνοθέτης κυρίως, όχι ως ηθοποιός. Όχι, όχι. Δεν έχετε ασχοληθεί με την ηθοποιία? Όχι, δεν έχω. Δεν έχει τύχει. Είμαι στο σανίδι, στην πίσω πλευρά. Η Δεσποινίδα Δακανάλη όμως είναι ηθοποιός. Είμαι ερασιτέχνης, φυσικά. Ασχολούμαι από πάρα πολύ μικρή ηλικία, διότι φοίτησα στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου. Μπράβο. Και σου δίνει απίστευτα πράγματα το θέατρο και γι' αυτό δεν έχω σταματήσει μέχρι και τώρα, παρόλο που αντιμετώπισα δυσκολίες. Επιλέγεις παραστάσεις που αφορούν τα παιδιά ή γενικότερα αγαπάς το θέατρο, οπότε ό,τι και αν είναι αυτό? Η αλήθεια είναι ότι γενικότερα σε όποια ιδέα, ό,τι έχει να κάνει με θέατρο και τα λοιπά, δεν προσπαθώ να μην βλέπω το έργο, να βλέπω την ομάδα. Γιατί αν έχεις καλή ομάδα, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Μπορείς να κάνεις θαύματα. Ναι. Έχεις συμμετέχει και σε άλλες παραστάσεις, δηλαδή? Ναι, ναι, φυσικά έχω συμμετέχει και σε σχολικές και σε εξωσχολικές και αργότερα ήμουνα και σε κάποιες άλλες θεατρικές ομάδες εδώ πέρα του Ηρακλείου. Τώρα είμαι και στο Νότο και τέλεια. Στη σχολή, οπότε κάνουμε και εκεί παραστάσεις. Βρίστε, αυτό που λέγαμε τις προάλλες που άνοιξε το παιδικό φεστιβάλ, το 25ο ναι, ναι, ναι. Παιδικό φεστιβάλ, ήταν και η σχολή Νότο. Ήσουν και εσύ? Όχι. Όχι. Ας πάμε όμως στο θέατρο Κάτω. Πάμε, ναι. Που αυτή τη στιγμή. Στην Κρίση Κλωστή. Ναι, αύριο και μεθαύριο. Σάββατο και Κυριακή. Σάββατο και Κυριακή. Ναι. Και τι παράσταση είναι αυτή? Είναι ένα παραμύθι. Το οποίο το έχουμε προσεγγίσει με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Έναν διαφορετικό, τελείως διαφορετικό τρόπο. Όλοι έχουμε ακούσει παραμύθια, έχουμε διαβάσει, έχουμε δει. Εμείς θελήσαμε να βρούμε έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Οπότε τι κάναμε? Πήραμε ένα βιβλίο, ένα τεράστιο βιβλίο, και το κάναμε σκηνή. Όλες οι σελίδες ανοίγουν, είναι ένα pop-up βιβλίο, στο οποίο παίζουμε πάνω το παραμύθι μας. Έχουμε κούκλες, πάρα πολλά είδη, αρκετά μάλλον διαφορετικά είδη κούκλας, γατόκούκλες, δαχτυλόκούκλες. Είναι κουκλοθέατρο? Είναι ένα, δεν είναι ακριβώς κουκλοθέατρο, είναι μια μεικτή μορφή. Άρα οι ηθοποιοί φαίνονται, λοιπόν? Ναι, φυσικά. Ξεκάθαρα. Φαίνονται, παίζουν, μεταμορφώνονται, μαγεύουν, μαγεύονται. Πόσοι συντελεστές είναι στην παράσταση? Τρεις. Έχουμε την Πόπη, τον Χρήστο τον Συρμακέζη και τον μουσικό μας επισκηνής, τον Κωστή τον Λαματσιώτη. Και να μας κάνετε έτσι μια μικρή παρουσίαση, μια μικρή περίληψη της παράστασης. Κάτι για μεσαίωνα έχω διαβάσει. Λοιπόν, αυτό το παραμύθι είναι τελικό παραμύθι, το οποίο το διασκευάσαν τα παιδιά, ο Βασίλης και η γυναίκα του, η Βιβί. Και μιλάει για ένα παιδί το οποίο ήθελε εν μέρει να βοηθήσει τον πατέρα του, όπως πλέον στην εποχή μας όλοι θέλουμε να βοηθήσουμε τους δικούς μας ανθρώπους, και από την άλλη θέλει να πάρει τη ζωή στα χέρια του, να μεγαλώσει που λέμε. Οπότε ξεκινάει να κάνει ένα αγώνα με κάποιες δυσκολίες, να πάει σε ένα καινούριο σπίτι, να βοηθήσει έναν άνθρωπο, ο οποίος αυτός ο άνθρωπος έχει κάποια μυστικά, τα οποία αυτά στη συνέχεια αρχίζουν και τον μαγεύουν, τον κάνουν να θέλει να διεκδικήσει όλη αυτή τη μαγεία και να την πάρει στα χέρια του, το οποίο και ας πούμε πως το καταφέρνει. Άρα ξετυλίγεται και μια περιπέτεια μπροστά στα μάτια των παιδιών. Βέβαια, φυσικά, φυσικά. Και με όλες αυτές τις μεταμορφώσεις και όλα αυτά που κάνουμε επί σκηνής, δείχνουμε στα παιδιά τον μαγικό τρόπο του παραμυθιού και όχι απλά να διηγηθούμε ένα παραμύθι. Κύριε Παύλο, εσείς έχετε ξανασχοληθεί με το παιδικό θέατρο? Ναι, κατά βάση με το παιδικό ασχολούμαι. Βέβαια, οι ομάδες που είχα ήταν μόνο από παιδιά μέχρι στιγμής. Είναι και εμένα η πρώτη μου δουλειά με ενήλικες για παιδικό θέατρο. Και ποια είναι η εμπειρία σας? Με τα παιδιά ή με τους ενήλικες? Είναι πιο εύκολη η ομάδα? Ηλικιακή ομάδα? Τα παιδιά. Ναι. Συνήθως, ξέρεις τι συμβαίνει? Ενώ είναι πιο δύσκολη ουσιαστικά η ηλικιακή ομάδα τα παιδιά,
και στην αντιμετώπιση και στο στήσιμο. Και ίσως είναι και πιο απαιτητικό, ναι, σαν κοινό. Είναι, αλλά ακριβώς, όταν ασχολείται κάποιος όμως ξεκάθαρα με αυτή την ομάδα, σου λέει το αντίθετο. Ότι οι ενήλικες είναι πιο δύσκολοι. Και, όταν, και ανάλογα, όταν ασχολείται κάποιος με τους ενήλικες, σου λέει τα παιδιά είναι τελικά δύσκολα. Τελικά δεν είμαστε ευχαριστημένοι, μάλλον. Όχι καλά, αλλά είναι πώς μάθεις. Προφανώς ο κύριος Βασίλης Παύλο έχει μάθει να συναστρέφεται με παιδιά. Άρα αυτή τη στιγμή έχω... νομίζω ότι είναι πολύ περίεργο. Στην επικοινωνία μου έχω έναν περισσότερο παιδικό τρόπο. Οπότε με τους ενήλικες δυσκολεύομαι εγώ να βρω σημείο επαφής επικοινωνίας. Χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια. Αλλά εντάξει, έχουμε καταφέρει με τα συγκεκριμένα άτομα που είμαστε να έχουμε φτιάξει ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, τουλάχιστον για τα μάτια τα δικά μας. Αυτό φυσικά θα το κρίνουν και όσοι θα έρθουν να μας παρακολουθήσουν. Θα είναι μόνο δύο παραστάσεις ή μπορεί να συνεχιστεί? Για φέτος λέμε να είναι αυτές οι δύο τελευταίες, αλλά σίγουρα από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο σκοπεύουμε να το... εξελίξετε. Όχι ακριβώς να το εξελίξουμε, θέλουμε να το πάμε στα σχολεία, γιατί είναι ένας... Α, ωραίο. Είναι ένα... μια παράσταση μελετημένη, σχεδιασμένη, έτσι ώστε να μπορεί να μεταφέρεται μέσα σε μια αίθουσα. Εσείς αυτή τη στιγμή, αύριο και μεθαύριο, τις παραστάσεις ανεβάζετε στο θέατρο κάτω. Ακριβώς. Ώρα. Το Σάββατο είμαστε στις 6 ώρα και την Κυριακή στις 12. Ωραία. Οπότε και το θέατρο κάτω πού ακριβώς βρίσκεται? Είναι στη Θεοτοκοπούλου 28, στο πάρκο Θεοτοκόπουλου από κάτω. Είναι στο κέντρο, πολύ εύκολο να... Ωραία. Οπότε γενικά όμως έχετε και τη σελίδα σας. Οπότε όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να μπει να τσεκάρει φυσικά, και να δει πού ακριβώς είναι. Και μάλιστα σήμερα έχει και πρεμιέρα κιόλας με ένα διαφορετικό. Για μεγάλους έργους. Πείτε μας και γι' αυτό. Ναι. Το φίδι στον κόρφο. Το φίδι στον κόρφο, ναι. Και το οποίο θα παίζει και αυτό αύριο και μεθαύριο. Απλά μετά, δύο, μετά από εμάς. Ναι. Πρώτα τα παιδιά, μετά οι ενήλικες. Άρα έχουμε αυτή τη στιγμή προτάσεις και για τις μαμάδες και για τα παιδιά τους. Και όχι μόνο για τις μαμάδες και για τις φίλες σας. Λοιπόν, πάρτε τα παιδιά σας, πάτε 6 ώρα. Δείτε το. Τι πιο ωραίο. Αφήστε τα μετά στους μπαμπάδες. Και καθίστε εσείς. Και μετά πηγαίνετε με τους μπαμπάδες για μια βόλτα. Πείτε μας όμως και για το άλλο, αφού σας έχουμε στην παρέα μας. Τώρα το συγκεκριμένο έργο, το Φίδι στον Κόρφο, συμμετέχει ο Πάνος Ιωαννίδης, ο οποίος είναι και ο καλλιτεχνικός διευθυντής τώρα του θεάτρου. Ερμηνεύει το συγκεκριμένο κείμενο. Μονόπρακτο είναι. Είναι μονόλογος. Ναι. Μονόλογος. Και είναι αρκετά βαρύ, δηλαδή έχει θέματα, δεν είναι ανάλογα. Ναι. Μας αρέσουν αυτά. Αυτά, ναι, ακριβώς. Αυτά είναι κατά βάση αυτό που προτιμάει το κοινό τα τελευταία χρόνια. Γιατί μέσα από τις αναζητήσεις, μέσα από τα προβλήματα. Ταυτίζεται λίγο. Ναι, έρχεται να αναπτυχθεί. Έχει μια, έτσι, μια φιλοσοφική υπόσταση. Ναι. Και επίσης ο Πάνος είναι πολύ καλός ηθοποιός. Και δεν το κάνει απλά για να κάνει μια παράσταση. Είναι εξαιρετικός. Ωραία. Εμείς θα μείνουμε λίγο στη χρήση. Αναφερθήκαμε. ναι, θα μείνουμε. Και αφού αναφερθήκαμε στην ηθοποιία, λοιπόν, είναι καλός ηθοποιός. Εσείς πώς θα θέλατε να βλέπετε το μέλλον σας, το βλέπετε το μέλλον σας σαν ηθοποιός? Εγώ, ναι. Δηλαδή, προσπαθώ να κάνω τις σωστές επιλογές που λέμε, με τις σωστές ομάδες, για να μπορώ να πηγαίνω μπροστά. Τώρα, επειδή κάποια πράγματα με κρατάνε εδώ πέρα, είναι η αλήθεια, και δεν μπορώ να φύγω να πάω, ας πούμε, στην Αθήνα, που είναι... Καλά, όχι ότι θέλω κιόλας, γιατί εντάξει. Είναι ακόμα πιο δύσκολο. Είναι πολύ. Είναι και η κοινωνία εκεί πέρα είναι δύσκολη, να συνηθίσεις όταν έχεις ζήσει εδώ πέρα. Υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Όπως υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία σε τέτοιες δουλειές, έτσι υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Γιατί φυσικά. Είναι... Ναι. Στο δεκαπλάσιο οι ηθοποιοί εκεί. Εγώ θέλω να ρωτήσω για τη σκηνοθεσία. Πόσο δύσκολο είναι και αν τελικά αυτό που σπουδάσατε το βλέπετε στην πράξη ακριβώς το ίδιο, γιατί καμιά φορά η θεωρία διαφέρει από την πράξη. Σίγουρα όταν βγαίνεις από τη σχολή δεν ξέρεις τι θα αντιμετωπίσεις, έτσι έτυχε και σε μένα. Βέβαια με την εμπειρία εξελίσσεσαι πάρα πολύ, μαθαίνεις καινούργια πράγματα, σίγουρα βελτιώνεσαι. Όσον αφορά το σκηνοθετικό κομμάτι και συγκεκριμένα για την Χρυσή Κλωστή, που είναι και το τελευταίο έτσι, project που υλοποιούμε τώρα, δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ, γιατί σκοπός μας ήταν να κρατήσουμε τα παιδιά, το ενδιαφέρον των παιδιών. Εάν κάτι δεν τραβάει το ενδιαφέρον, δεν κεντρίζει το ενδιαφέρον,
δεν υπάρχει λόγος να το παρακολουθήσουν και καλά κάνουν στην ουσία. Έτσι είναι. Γι' αυτό επικοινωνείται με το πιο απαιτητικό κοινό. Και μου ακούγεται πολύ δύσκολο να βρείτε κάτι, να κεντρήσετε το ενδιαφέρον ενός παιδιού για μία ώρα, σταμάτητα, δύο ώρες. Και δεν είναι απαραίτητο το θέμα, και μπορεί να έχει ένα πολύ ωραίο θέμα. Ναι. Αλλά είναι το πώς θα το δώσεις αυτό. Να είναι συνεχώς. Είναι πάντα ο τρόπος που θα το παρουσιάσεις. Και έτσι σκεφτήκαμε κι εμείς, κουραστήκαμε η αλήθεια είναι να βρούμε αυτούς τους τρόπους. Και οι εναλλαγές που έχουμε πάνω στο έργο έδειξαν τουλάχιστον στις πρώτες παραστάσεις που έχουμε κάνει ότι κέρδισαν τους μικρούς θεατές. Και τους μεγάλους. καλά τα λέει, για να λέει και προσθέτει. Γιατί είναι σημαντικό κι αυτό. Τα παιδιά δεν έρχονται μόνα τους. Όχι. Εσείς έχετε ξαναδουλέψει με παιδιά, έχετε πει. Ναι. Βλέπετε να έχουν ενδιαφέρον για το θέατρο και γενικά για τις τέχνες από μικρή ηλικία. Σίγουρα από την πρώτη δημοτικού στο σχολείο, εφόσον υπάρχει και σαν μάθημα πλέον στο βασικό κορμό. Ελάχιστες ώρες βέβαια. Ναι. Σίγουρα δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι κάτι το οποίο τα βγάζει από την καθημερινότητα, τη ρουτίνα, τα σηκώνει από την καρέκλα, τα βγάζει από τα θρανία. Ναι. Οπότε υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί ζούμε σε μια εποχή που δυστυχώς τα συναντάμε πολύ συχνά, να είναι με το τάμπλετ, να βλέπουν τηλεόραση, υπολογιστή, τέτοια πράγματα. Και να μην σηκώνονται από την καρέκλα, όπως λέτε, αλλά βλέπω και σήμερα και με τον κύριο Μπελαδάκη που είχαμε συζητήσει για το φεστιβάλ, τόσα σχολεία που παίρνουν μέρος στο θέατρο. Είναι άλλη κατάσταση. Ο δύο, δηλαδή σηκώνονται, ενδιαφέρονται. Τι άποψη έχετε για το κοινό του Ηρακλείου? Βέβαια, εντάξει, μιλάμε πάλι. Το κοινό σας είναι κυρίως παιδιά, αλλά και ως ηθοποιός, αλλά και ως σκηνοθέτης, σίγουρα έχετε ανταμυφθεί και όχι από τα σχόλια του κοινού. Τι έχετε συναντήσει εσείς κυρίως? Εγώ η αλήθεια είναι ότι είμαι πρώτη χρονιά στο Ηράκλειο. Α, ναι. Γιατί δεν είμαι από την Κρήτη, οπότε έχω έρθει λόγω επαγγέλματος. Και μέχρι στιγμής? Μέχρι στιγμής, όσον αφορά την δουλειά, τη συγκεκριμένη, είναι πολύ θετικά τα σχόλια. Δηλαδή, νομίζω ότι το κοινό ενδιαφέρεται, θέλει να δει πράγματα και να δει πράγματα τα οποία αξίζουν. Είναι δουλειές, δηλαδή, οι οποίες έχουν ένα επίπεδο. Δουλειές οι οποίες είναι καλοδουλεμένες στην ουσία. Νομίζω ότι υπάρχει και βελτιώνεται συνεχώς. Χρόνο με το χρόνο και κάνουν και οι ομάδες, οι θεατρικές ομάδες κάνουν μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να ανανεώσουν την θεατρική σκηνή γενικότερα στο Ηράκλειο. Οπότε βλέπετε να μένετε εδώ μόνιμα, να σας κρατήσουμε. Δεν το ξέρω να σας το απαντήσω, είναι ένα ένιγμα και για μένα αυτό.